δεν λειτουργώ καθόλου καλά κάτω από στις ζωγόνες συνθήκες, γενικά. Και αυτό μου έχει μείνει. Γενικά έχω ένα θέμα με το ρόλο αυθεντία του δασκάλου. Γι' αυτό και δεν υπήρχε περίπτωση να την απομονώσω. Γενικά δεν το κάνω αυτό. Δεν λέω σε όποιον δεν αρέσει περνάει έξω. Δεν ασκώ εξουσία στην ομάδα. Θεωρώ ότι είμαστε όλοι ίσοι και ότι όλοι μαζί, αν παρουσιαστεί ένα θέμα, οποιοδήποτε θέμα, το εξετάζουμε από κοινού. Πάνε λοιπόν 5 χρόνια. Είμαστε εκτός Αθήνας, σε ένα πολύ ωραίο μέρος, πάνω στο βουνό, δίπλα στη θάλασσα. Έχει προηγηθεί μια ημέρα στην οποία έχουν κάνει συμμετέχοντες πάρα πολλά παιχνίδια σπασίματος πάγου, γνωριμίας κτλ. Κάποιες θεωρητικές εισηγήσεις. Και μέσα σε όλο αυτό το χαλαρό κλίμα έρχεται η δεύτερη μέρα που εγώ καλούμε με μία από τις ομάδες των 50 ατόμων, έχω γύρω στα 15 άτομα, να τους παρουσιάσω αυτό που θέλω να τους παρουσιάσω, το οποίο το έχω δουλέψει και εγώ πολύ. Είμαι ιδιαίτερα περήφανη γι' αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι πρωτότυπο, ότι είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνω συνήθως. Το υποστηρίζω. Μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο, λοιπόν, και αφού έχει σπάσει ο πάγος και τους εξηγώ κάποια πράγματα για το επόμενο 2 ώρο που θα περάσουμε μαζί, έχω μία κυρία, μία δασκάλα, η οποία με ένα πολύ αυστηρό, σκληρό ύφος με κολλάει συνεχώς στον τοίχο με την ερώτηση «Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνουμε αυτό. Εξηγήστε μου, δεν καταλαβαίνω τι κάνω εγώ εδώ πέρα». Σε κύκλο όλη η ομάδα. Αρχικά, εντάξει, δεν δυσανασχέτησα τόσο, αλλά έβλεπα ότι καθώς αυτό που είχα σχεδιάσει δεν μου έβγαινε, τέλος πάντων, γιατί κάθε 2-3 λεπτά, ενώ οι υπόλοιποι συμμετείχαν, οι συγκεκριμένοι, δεν καταλαβαίνω τι κάνω εδώ μέσα. Είχε αυτό το ύφος. Εντάξει, πάγωσα. Αντανακλαστικά 0 σε σχέση με τη διαχείριση της συγκεκριμένης κατάστασης. Μου έχουν ξανατύχει δύσκολες περιπτώσεις, τις οποίες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τις έχω διαχειριστεί. Η συγκεκριμένη με γονάτισε. Για μένα, η στιγμή που συνέβαινε ήταν στιγμή πανικού. Δεν μπορούσα να ελέγξω τα συναισθήματά μου, τις αντιδράσεις μου. Ήμουνα τόσο στρεσαρισμένη, κολλημένη στη γωνία, που... Όχι, δεν έβγαζα την αντίδραση να θέλω να κάνω κάτι κακό σε αυτήν, να την απομονώσω. Ήμουν απλά, είχα σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ, δεν μπορώ να το διαχειριστώ, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Αυτό ήταν το κύριο συναίσθημα για πολλή ώρα. Αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, με τη συγκεκριμένη κυρία, έπρεπε να είχα ασκήσει εξουσία για να σώσω την εκπαίδευση.